έτσι και λες, ωραία, διαβάζεις αυτό το άρθρο, αλλά τι λέει ο Γκράμπιτς, αυτό είναι. Λοιπόν, αυτοί οι λήθοι δεν πρόσεξαν το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και άφησαν την Ελλάδα ανυπεράσπιστη. Και εγώ όμως πήγα στην Αθήνα από κανάλι σε κανάλι και λέω είμαι ο διεθνολόγος Στάδε. Και λέει μας είπαν εμάς ότι δεν υπάρχουν διεθνολόγοι. Και όντως δεν υπάρχουν διεθνολόγοι. Αν αυτός ο Μαριάς και οι άλλοι παπατζίδες σας λένε ότι είναι διεθνολόγοι, δεν είναι. Ξέρετε τι κάνουν αυτοί. Τελειώνουν ένα πανεπιστήμιο της κακιάς ώρας, πάνε σε ένα κράτος εκεί, γράφουν μία διδακτορική εργασία με ένα θέμα. Διεθνολόγος είναι όπως εγώ που σπούδασα από το πρώτο εξάμηνο μέχρι και το τίτλο του διδάκτορα Ευρωπαϊκό Διεθνές Δίκαιο. Λοιπόν, πήγα στην Αθήνα. Από κανάλι σε κανάλι και μου λέγανε θαυμάσια, αλλά δεν μπορείς να τα πεις λίγο έτσι πασοκικά. Όχι, λέω με τίποτα. Δεν μπορείς να τα πεις, λέει, γιατί ξέρετε όλα τα κανάλια αυτά είναι κανάλια. Οι υπόνομοι είναι. Και το λένε και δεν είναι λάθος. Και λέω τίποτα. Αν θέλετε, μόνο αυτά που σας λέω βάσει του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Ναι, και μου λέει ο αυτιάς. Λέει, εμείς πήραμε το Αριστοτέλειο, πήραμε Αθήνα, διεθνολόγο δεν έχουν. Λέω, ορίστε τα χαρτιά μου, γιατί ό,τι λέω, ό,τι κάνω, με αποδείξεις. Ορίστε τα χαρτιά μου, διεθνολόγος. Ναι, ναι. Και λέει, συγχαρητήρια, λέει, έλα τότε στην εκπομπή. 2 Μαρτίου 2010 βγήκα στην εκπομπή 9 με 10 στον Αυτιά και εκεί μέσα ήταν ο Χαρλαβέλας, ο Γεννηματάς, Βαρβιτσιώτης και ένας ο Ευθυμίου, πρώην Υπουργός Εθνικής Παιδείας και ούτω καθεξής. Και ενώ αυτοί δεν ξέρουν να κάνουν ούτε διάλογο, όταν μιλάει ο ένας, αυτό είναι βαρβαρότητα. Οι Έλληνες πραγματικά έχουν χάσει και την ικανότητα του στη διαλέγεια, δηλαδή τη συνομιλία. Πετούσαν ο ένας τον άλλο, το διέκοπταν επίτηδες. Εμένα δεν τόλμησε κανένα με διάκοψη. Μόνο με το βλέμμα του έλεγα κάθαρμα, κάθεσε φρόνημα. Δεν σε διέκοψα όταν μιλούσες, αν και έπρεπε να σε διακόψει ήδη σαν χλαμάρες. Λοιπόν, δεν με διέκοψαν. Αλλά στα 7 λεφτά που με επιτρέψανε, τους είπα σε 1,5 μήνα τι μας περιμένει, το μνημόνιο. Το μνημόνιο τους είπα ότι θα έρθει και το έδειξα. Θα δείτε φωτογραφίες έχω εδώ μέσα από την εμφάνισή μου. Λέω, ορίστε, αυτό είναι το μνημόνιο. Μετά συν της άλλης τους έδειξα το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Και εκτός από αυτό τους έδειξα και την αμυντική υπεράσπιση της Ελλάδος των εθνικών μας δικαιών, ότι είμαστε όντως Έλληνες απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Λοιπόν, με ακούσαν όλοι και ξαφνικά, ενώ εγώ ήμουν εγώ στα γραφεία του ΑΛΤΑ εδώ στην Θεσσαλονίκη, αυτή ήταν στην Αθήνα. Παίρνει τηλέφωνο ο Αυτιάς και λέει: πρέπει να σας σταματήσουμε. Γιατί ο καναλάρχης λέει ότι εάν συνεχίσει να λες τέτοια πράγματα θα ξεσηκώσει τον κόσμο και εμείς χρωστάμε 200 εκατομμύρια. Επιχορηγήσεις δεν θα πάρουμε από το κράτος. Και κοιτάξτε, έκοψαν εμένα, άφησαν εσάς ανημέρωτους και τι κάνανε μετά ο Αυτιάς και άλλοι. Λέγανε, λέει, το πετρέλαιο θα αυξηθεί. Βρε ηλίθιε, εφόσον εσύ άφησες να περάσει το μνημόνιο, μιλάς τώρα για τα επιμέρους. Είναι δυνατόν.